Διορθωτικά κινήθηκε και σήμερα ο Γενικός Δίκτης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, την ώρα που τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινήθηκαν οριακά πτωτικά με περιορισμένο τζίρο. Ο δείκτης Φούτσι του Λονδίνου και η Wall Street στην Αμερική παρέμειναν κλειστά λόγω αργίας. Συγκεκριμένα, στις 4 ώρα Κύπρου, ο Γενικός Δίκτης του ΧΑΧ κατέγραψε πτώση 4,5% στις 1.540 μονάδες. Από τον τραπεζικό κλάδο, πτωτικά κατά 3,6% κινήθηκε η μετοχή της Μαρφίν Λαϊκής στα 2,63 ευρώ με 5,8 εκατομμύρια τζίρο. Στην Αθήνα, η μετοχή της Μαρφίν υποχώρησε στα 2,65 ευρώ. Η Μαρφίν ανακοίνωσε ότι την προηγούμενη Παρασκευή η MIG προχώρησε σε αγορά 43,3 εκατομμυρίων μετοχών της Μαρφίν συνολικής αξίας 119,2 εκατομμυρίων ευρώ, τις οποίες είχε δικαίωμα να αποκτήσει σύμφωνα με τους όρους χρηματοπιστωτικού μέσου. Από την άλλη, η Standard & Poor's προχώρησε σε διακοπή της κάλυψης της μετοχής της Μαρφίν Popular Bank και της Μαρφίν Εγνατία Bank μετά από απέτηση της Μαρφίν Λαϊκής. Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου σημείωσε απώλειες 4,8% στα 4,16 ευρώ με 5,4 εκατομμύρια τζίρο. Στην Αθήνα η Κύπρο κινήθηκε με πτώσεις στα 4,20 ευρώ. Στα 3,70 ευρώ διατηρείται η τιμή στόχου για την Τράπεζα Κύπρου Eurobank Securities, αφήνοντας παράλληλα μετάβλητη τη σύσταση για απόδοση ίση της αγοράς για τη μετοχή της εταιρείας. Τέλος, με ισχυρές πίεσεις κινήθηκε η μετοχή της Ελληνικής Τράπεζας υποχωρώντας κατά 8,2% στα 1,23 ευρώ με 1,5 εκατομμύρια ευρώ τζίρο από τα 14 εκατομμύρια συνολικά του ΧΑΚ. Πάμε τώρα στο χρηματιστήριο Αθηνών, όπου ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να παραμείνει στο πράσινο, αγνώντας το πτωτικό κλίμα των ευρωαγορών. Στις 4 ώρα Ελλάδος, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο κατά 0,1%, ελάχιστα κάτω από το φράγμα των 2.300 μονάδων. Από τον τραπεζικό κλάδο, με άνοδο κατά 1% κινήθηκε η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 18,30 ευρώ με 1 εκατομμύριο τζίρο από τα 105 συνολικά του ΧΑ. Αντίθετα, με απώλειες κατά 1,3% κινήθηκε η μετοχή της Αλφα Bank στα 8,49 ευρώ με 4 εκατομμύρια ευρώ τζίρο. Με πτώση κατά 0,2% κινήθηκε η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στα 8,28 ευρώ, ενώ η μετοχή της Eurobank υποχώρησε στα 7,70 ευρώ με απώλειες των 0,5%.